μου φέρουν να υπογράψω ένα χρηματικό έγγραμμα της τάξης 37 χιλιάδων ευρώ, ή 27, δεν θυμάμαι. Η κυρία αυτή που πήρε το έγγραμμα είχε αποβιώσει. Η κυρία αυτή που πληρώθηκε είχε αποβιώσει. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Παππού, έτσι. Δεν θα αναφέρω όνομα. Δεν θα αναφέρω όνομα. Μα σε παρακαλώ, μην διακοπείς. Μην μου λέτε με τα διαφάνεια εδώ μέσα. Μην μου λέτε με τα προσωπικά για διαφάνεια. Μην μου λέτε για διαφάνεια, κύριε Μάζη. Εξώδικος εξοδικαστικός συμβασμός. Υπογράφει ο υποφαινόμενος, σαν αντιδήματος που μου είχε δώσει τότε την αρμοδιότητα, εσείς, ο κύριος Χρυσούρας και ο Ταμίας. Μετά από 10 λεπτά, όταν υπόγραψα το έγγραμμα, κοιτάζω και λέω, αυτή η γυναίκα έχει πεθάνει. Πώς πληρώνω. Κι όμως, σε 10 λεπτά έχει πληρωθεί η γυναίκα, γιατί πήγε το έγγραμμα πάνω. Πήρα μετά από τον Γιώργο Νικολόπουλο και έχω τα χαρτιά αυτή τη στιγμή στο αρχείο να πάω να σας τα φέρω εδώ να τα δει ο λαός, προς τον κύριο Νικολόπουλο και του ζητάω να γίνει ανάκτηση της φωτογραφίας του. Ο κύριος Νικολόπουλος πήρε το δουλειά από τον κύριο Δήμαρχο και λέει όχι, δεν θα γίνει η ανάκτηση της πληρωμής. Παράλληλα αυτό το εξώδικο εξοδικαστικό συμβασμό το είχε υπογράψει, το είχαν υπογράψει και δύο δικηγόροι. Θέλετε να συνεχίσω καλό. Θα εκτεθείτε. Οι νομικοί που με δώσει το όρκο τους, τι κάνουν. Εξαπάτησαν και την πρόεδρο των εφετών, την κυρία Ευρωσύνη Καλογερά. Τι είναι αυτό, πάνε και υπογράφουν εξοδικαστικό συμβασμό, κύριε Παππού, με μία πεθαμένη γυναίκα και υπογράφουν. Είναι νόμιμα. Τώρα τι μου κάνεις εδώ να γίνεται από αυτά που ξέρετε. Τι μου κάνεις αυτά που ξέρετε. Εγώ δεν θα πω κάτι άλλο. Κύριε Καπρόνη, λέτε κάτι που αφορά λίγο πολύ. Μισό λεπτό. Δεν γνωρίζουμε τι είναι. Και σε τηλεφωνική επικοινωνία. Να παρατηθεί. Για σένα, για σταμάτα. Σταμάτα, για μου πλέον. Τηλεφωνική επικοινωνία. Μου είχα με κάποιο συνάδελφο εδώ μέσα, μου είπε ότι με πίεσε ο Δήμαρχος και υπέγραψε. Μη μου μιλάτε εμένα για διαφάνεια. Εμένα κύριε Παππού, μη μου μιλάτε για διαφάνεια. Κοιτάξτε τον εαυτό σας, γιατί τέτοια θα ακολουθήσουν πάρα πολλά. Με πίεσε ο Δήμαρχος.
τους χρωστούς από υπόπελο, έχοντας ο εγγονός της κυρίας, βεβαίως, πληρεψούσε από τη γιαγιά να πάρει τα χρήματα. Λέτε ψέματα, κύριε Δημαρχέ. Λέτε ψέματα. Δεν είπα ψέμα ποτέ. Δεν είπα παραμύρια, ποτέ στη φωνή μου. Η διαχείριση, ο κύριος Δόνη Μαναστοσία, η πρωτέστα συνοσία, κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να λέει για μένα ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ο κόσμος του Δήμου φυρίζει. Αλλά και η αυτοδιοίκηση γνωρίζει το πίσω του παππού. Και γνωρίζει όλες τις πρώτες εμάς. Και μπορεί να κρίνει. Αν θα μου επιτρέψετε, να πω εγώ για τις τέσσερις αυτές τις λέξεις τι σημαίνουν. Μετά πήγα γενικά που ξέρω, δηλαδή γραμμά που ξέρω. Ξεκινάω τα ζωνία. Αλλά τα ζωνία τι είναι, δεν βλέπω κανένα. Νομίζω όλοι σα μιλάμε στο μικρόβιο. Ασυδοσία είναι μια λέξη ότι δεν είσαι συνεχώς. Ότι κάνει τα πάντα και πολλά είναι την ιδιοτέλεια. Δηλαδή κοιτάζει μόνο τα συμφέροντά σου. Ας δεχθεί ένας να πει ότι ο Χρήστος ο παππούς κοίταξε το παραμικρό συμφέρον δικό του της οικογένειάς του. Του ευρύτερου ή του κατήτερου τομέα της οικογένειάς του.